Public School. Βλέπουμε την άσκηση 1 από το κεφάλαιό μας της πρώτης γυμνασίου, επίκεντρη γωνία και τόξο επίκεντρης γωνίας. Λέει, να βρεις πόσες μοίρες έχει ένας κύκλος, ένα ημικύκλιο και γάμα καθένα από τα τόξα στα οποία χωρίζεται ένας κύκλος από δύο κάθετες διαμέτρους. Λοιπόν, παιδιά, να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα. Πόσες μοίρες έχει ένας ολόκληρος κύκλος? Παιδιά, ένας ολόκληρος κύκλος, να ξέρουμε ότι αντιστοιχεί σε μία γωνία 360 μοιρών. Είναι όπως το έχουμε βαφτίσει, παιδιά, είναι μία πλήρης γωνία. Γωνία 360 μοιρών. Αυτό, παιδιά, το ξέρουμε και βάσει αυτού θα πορευτούμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την έννοια του κύκλου και της επίκεντρης γωνίας. Για να πάμε στο β. Έχουμε ένα ημικύκλιο. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε τι έχουμε. Έχουμε ένα κύκλο. Έχω πάρει έναν ολόκληρο κύκλο. Όχι όμως, δεν το θεωρώ ολόκληρο. Αλλά, παιδιά, τι. Άμα θεωρήσω εγώ μία διάμετρο, δηλαδή τι είναι διάμετρος, η χορδή εκείνη, παιδιά, η οποία περνάει από το κέντρο όμικρον του κύκλου, η χορδή αβ. Αυτή η χορδή, παιδιά, τι κάνει? Χωρίζει τον κύκλο μου σε δύο ίσα κομμάτια. Το πάνω κομμάτι και το κάτω κομμάτι. Δηλαδή, παιδιά, το έχει χωρίσει σε δύο μισά. Αυτά τα μισά, ξέρετε πώς τα ονομάζουμε? Τα ονομάζουμε, παιδιά, ημικύκλια. Άρα, αν πάρω εγώ στην τύχη το πρώτο, το πάνω ημικύκλιο, όποιο και να πάρω το ίδιο είναι, αφού έχω πάρει το μισό κύκλο, δεν έχω πάρει τις μισές από τις 360 μοίρες. Άρα πόσες μοίρες έχω πάρει? 180 μοίρες. Άρα 180 μοίρες είναι η γωνία του κάθε ημικυκλίου. Είτε πάρω το πάνω ημικύκλιο είτε το κάτω, έχω πάρει γωνία 180 μοίρων. Για πάμε και το γάμα, παιδιά, ερώτημα. Λέει στο γάμα ερώτημα τι? Ότι έχουμε, για να καθαρίσουμε και λίγο τον πίνακά μας. Λοιπόν, λέει, παιδιά, στο γάμα ερώτημα τι? Ότι έχουμε πάρει και εδώ ένα κύκλο. Και τι έχουμε κάνει, παιδιά? Για να ξαναδιαβάσω την άσκηση. Πόσες μοίρες έχει καθένα από τα τόξα στα οποία χωρίζεται ένας κύκλος από δύο κάθετες διαμέτρους? Πολύ ωραία. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρει έναν κύκλο με κέντρο το σημείο όμικρον και έχουμε φέρει, παιδιά, δύο κάθετες διαμέτρους. Δηλαδή, δύο διαμέτρους οι οποίες εκεί που συναντιούνται σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών. Να η μία διάμετρος, ας την πω διάμετρο αβ και να πάρω και μία άλλη διάμετρο κάθετα, να τη, παιδιά, η γάμα δέλτα. Κοιτάξτε, εκεί που συναντιούνται, που τέμνονται στο σημείο όμικρον, δεν έχω ορθή γωνία 90 μοιρών. Άρα λέμε ότι αυτές τέμνονται κάθετα. Λοιπόν, κάθε ένα από τα τοξάκια που έχει σχηματιστεί, κοιτάξτε τα τόξα που έχουν σχηματιστεί, παιδιά, το τοξάκι αγ, αυτό το καμπυλωτό, το τοξάκι αδ, να το καμπυλωτό, το γδ, το βδ, όλα αυτά τα τόξα, παιδιά, ξέρετε τι το κοινό έχουν? Ότι αυτά τα τόξα, η επίκεντρη γωνία αυτών των τόξων, καθενός τόξου, είναι ίση με την επίκεντρη γωνία καθενός άλλου τόξου. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, παιδιά, πιο απλά, η επίκεντρη γωνία στην οποία βαίνει το τόξο αγ, ποια είναι? Ποια κοιτάζει το τόξο αγ? Δεν κοιτάζει αυτή εδώ τη γωνίτσα? Να την πω ένα. Το τόξο αδ, σε ποια επίκεντρη γωνία βαίνει? Δηλαδή, ποια γωνία βλέπει απέναντί του? Δεν βλέπει αυτήν εδώ? Ας την πω γωνία 2. Το τόξο γάμα δέλτα βλέπει ποια γωνία? Το γάμα β, για την ακρίβεια. Τη γωνία 3. Και το τόξο β δέλτα βλέπει τη γωνία αυτήν εδώ. Ας την πω 4. Αυτές οι επίκεντρες γωνίες, παιδιά, ξέρετε τι το κοινό έχουν? Η όμικρον 1, η όμικρον 2, η όμικρον 3, η όμικρον 4. Όλες αυτές οι γωνίες είναι μεταξύ τους ίσες. Και πόσο είναι η κάθε μία, πόσες μοίρες? Πόσο είναι? Αφού χωρίσαμε τον κύκλο μας, παιδιά, σε 4 κομματάκια, εντάξει, σε 4 τέταρτα, όπως θα το λέγαμε σαν κλάσμα, άρα η κάθε γωνία είναι ίση με
το 1 τέταρτο του κύκλου. Δηλαδή με 360 μοίρες που είναι όλος ο κύκλος, διά 4. Άρα η κάθε γωνίτσα, παιδιά, δεν είναι 90 μοίρες. Μα θα μου πει τώρα κάποιος μαθητής, αυτό θα μπορούσα να το παρατήσω, να το παρατηρήσω, όχι να το παρατήσω, και πιο εύκολα. Η κάθε μία γωνίτσα, η όμικρον 1, η όμικρον 2, η όμικρον 3 και η όμικρον 4, παιδιά, δεν βλέπω από το σχήμα μου ότι είναι ορθές γωνίες. Άρα κάθε μία γωνία δεν θα είναι ίση με 90 μοίρες. Προφανώς και καθένα, παιδιά, από τα τόξα αυτά, δηλαδή το τόξο αγ, το τόξο αδ, το τόξο γβ και το τόξο βδ, εφόσον οι επίκεντρες γωνίες είναι ίσες, άρα και τα τόξα στα οποία, άρα και τα τόξα που αντιστοιχούν σε αυτές τις επίκεντρες γωνίες, θα είναι και αυτά μεταξύ τους ίσα. Και ίσα με 90 μοίρες το καθένα. Παιδιά, μια τόσο απλή εφαρμογή να καταλάβουμε λίγο την έννοια του κύκλου, την έννοια του τόξου και πώς μπορούμε από τα τόξα να βρούμε αντίστοιχη πληροφορία για την επίκεντρη γωνία στην οποία βαίνει το αντίστοιχο τόξο.